ξέρετε και το έχω πει και σε άλλες ευκαιρίες, έχει εξασφαλίσει μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ίσως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του για νέες κτηριακές εγκαταστάσεις εδώ στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στο Σκίνακα, στα Χανιά, στην Πάτρα και στα Γιάννενα. Μιλάμε για συνολικά 9 μεγάλα κτίρια τα οποία θα κατασκευαστούν, 4 εδώ στο Ηράκλειο, 2 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο, στο Σκίνακα επίσης, 1 στην Πάτρα και 1 στα Γιάννενα. Οπότε μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες θα επεκταθεί βέβαια το ΙΤΕ, θα αναπτυχθεί. Θεωρώ ότι θα μας δοθεί ο χώρος για ανάπτυξη που τόσο χρειαζόμαστε. Το ΙΤΕ, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει μια φάση ραγδαίας ανάπτυξης. Από τα 6 Ινστιτούτα πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα. Δημιουργήθηκαν τα τελευταία 8 χρόνια 4 νέα Ινστιτούτα, μάλιστα εξαιρετικής δυναμικής. Να αναφέρω το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, το Ινστιτούτο Γεωενέργειας, το Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών στα Γιάννενα, που ξαναέγινε ανεξάρτητο Ινστιτούτο μέσα στους κόλπους του ΙΤΕ. Και βέβαια το νεότερο Ινστιτούτο μας, το Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Ανθρώπου, που χωροθετείται στην Αθήνα. Θα είναι το πρώτο Ινστιτούτο του ΙΤΕ στην πρωτεύουσα. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Μάλιστα, αυτή την εποχή γίνεται και η διαδικασία εκλογής του πρώτου διευθυντή του Ινστιτούτου αυτού, ο οποίος θα αναλάβει να το απογειώσει, θα έλεγα, να το στήσει και να το μεγαλώσει. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία ανάπτυξης. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και προσωπικά, αν το θέλετε, και πιστεύω ότι πλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή δημιουργούνται οι προϋποθέσεις το ΙΤΕ στην επόμενη μέρα να είναι ακόμα πιο δυναμωμένο και στην πρωτοπορία της έρευνας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.